επαναλαμβάνουν ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη αλλά σταθερή και εγώ θέλω να εκφράσω βεβαίως ολόψυχες ευχές για να ξεπεράσει και αυτή την περιπέτεια υγείας ο πρόεδρος Χριστόφιας και να είναι ξανά ακμαίως κοντά στους δικούς του ανθρώπους. Να ευχηθώ στον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια, γρήγορη ανάρρωση και φυσικά να ευχηθούμε καλή δύναμη στους οικείους, στην οικογένειά του για αυτήν την δοκιμασία που περνάει αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Μιλήσατε καθόλου μαζί του? Όχι, δυστυχώς όχι. Είναι στην εντατική, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολο να μιλήσει κάποιος μαζί του. Αλλά τουλάχιστον μου έχουν μεταφέρει ότι και την βούληση έχει και την αποφασιστικότητα να ξεπεράσει αυτήν την δοκιμασία του. Εύχομαι κάθε καλό και γρήγορη ανάρρωση. Τι ενημέρωση είχατε για την κατάσταση της υγείας? Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπω σε ενημέρωση. Αντιλαμβάνεστε, δεν είμαι αρμόδιος. Εγώ θα περιοριστώ σε ευχές. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Νικήτα, ταχύ ανάρρωση ευχήθηκε και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια. Δεν τον είδε, ξεκουράζεται. Όμως είπε ότι τον διαβεβαίωσαν και οι γιατροί ότι είναι δυνατός και ότι έχει και την βούληση να το παλέψει. Λοιπόν, άρα κόσμος πάει και έρχεται. Είναι πολύ και απλός κόσμος και πολιτική αρχηγή. Από καρδιάς ευχόμαστε στον πρόεδρο Χριστόφια να ξεπεράσει και αυτήν τη δοκιμασία. Περνά δύσκολες ώρες. Οι ευχές και οι προσευχές μας είναι να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η υγεία του, να ξαναγίνει σιδερένιος. Έδωσε πολλές μάχες στη ζωή του. Εύχομαι και αυτή να καταφέρει να την κερδίσει. Μιλήσατε μαζί του? Όχι. Μιλήσαμε με τους γιατρούς. Με ενημέρωσα για την κατάσταση. Είναι δύσκολη μάχη, όμως το παλεύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.